Μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στα δημοτικά θέατρα θα ασκεί πλέον η Ουγγρική κυβέρνηση μετά τον νόμο περί πολιτιστικών χρηματοδοτήσεων που υπερψηφίστηκε στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Τα περισσότερα θέατρα στην Ουγγαρία ελέγχονται από τα δημοτικά συμβούλια. Όμως το μεγαλύτερο κομμάτι της χρηματοδότησής τους προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Βάσει του νέου νόμου, η τοπική αυτοδιοίκηση θα διαπραγματεύεται με την κεντρική κυβέρνηση για τον έλεγχο των θεάτρων. Εν συντομία, είτε θα δέχονται τον διορισμένο διευθυντή, είτε θα χάνουν την κρατική βοήθεια και θα πρέπει να χρηματοδοτούν το θέατρο από δικούς τους πόρους. Αν η τοπική αυτοδιοίκηση δεν αναλάβει την ευθύνη για τους θεσμούς της, αφού δεν τους χρηματοδοτεί, τότε δεν καταλαβαίνουμε γιατί να χρειάζεται αυτούς τους θεσμούς. Τι πιστεύουν δηλαδή, ότι το κράτος απλά θα δίνει χρήματα και αυτοί θα κάνουν με αυτά ό,τι θέλουν? Η αντιπολίτευση τονίζει πως κανένα δημοτικό συμβούλιο δεν χρηματοδοτεί από μόνο του τα θέατρα. Επομένως, η επιλογή που τους δίνεται είναι ουσιαστικά μη επιλογή. Στα 9,5 χρόνια που κυβερνούν, όσο οι δήμαρχοι της Βουδαπέστης και των μεγάλων πόλεων προέρχονταν από το Φιντές, δεν αισθάνονταν ποτέ ότι το κράτος θα είχε λόγο στο διορισμό των διευθυντών. Όμως τώρα που το Φιντές ιτήθηκε στις δημοτικές εκλογές, μεταξύ αυτών και της πρωτεύουσας, ξαφνικά είναι απαραίτητο το κράτος, το οποίο έδινε χρήματα στα θέατρα όλα αυτά τα χρόνια, να έχει λόγο στο διορισμό των διευθυντών και στη γενική λειτουργία των θεάτρων. Η διαρροή του νομοσχεδίου πυροδότησε οργισμένες αντιδράσεις και έβγαλε την αντιπολίτευση και τους θεατρόφιλους μαζικά στους δρόμους. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι τόνισαν πως δεν είναι αυτή η τελική μορφή του νόμου. Η νέα ελαστικότερη μορφή του αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της κυβερνητικής παρέμβασης. Σύμφωνα με τον αντιπολιτευόμενο νέο εκλεγέντα δήμαρχο Βουδαπέστης, κάποια από τα θέατρα της πρωτεύουσας θα χρηματοδοτηθούν εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του Δήμου.